Γεια σας και καλώς ήρθατε στα κορυφαία κρυπτο νέα. Σήμερα 21 Τετάρτου 2022 και τα κορυφαία κρυπτο νέα είναι τα εξής. Θα πάμε στη Ρωσία που οι ρώσικες τράπεζες θέλουν να ποινικοποιήσουν τα πορτοφόλια τα οποία είναι ιδιωτικά. Όπως η Ευρώπη θέλει τα πορτοφόλια τα οποία δεν ξέρεις ποιος είναι πίσω από αυτό το πορτοφόλι, ποιος άνθρωπος θα έχει, θέλει αυτά τα πορτοφόλια να δηλώνονται. Και αντίστοιχα η Ρωσία θέλει τέτοια πορτοφόλια να ποινικοποιούνται. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο λόγος, αλλά οι υποψίες που έχω εγώ τουλάχιστον είναι ότι όπως η Ρωσία στο ρούβλι όταν τα σκούρα στον πόλεμο, αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να πάρει χρήματα από του καταθέτε, χωρίς να του ρωτήσει. Και αυτό που ψάζουμε θέλει να κάνει τώρα είναι σε όσου Ρώσου έχουν τέτοια πορτοφόλια, επειδή θα πάνε και θα βάλουν τα ρούβλια σε bitcoin για να τα προστατεύσουν, για να μην του τα πάρει η ρωσική κυβέρνηση και για να μην χάσουν αξία του λόγω του πληθωρισμού, θα πάνε να τα κάνουν bitcoin και τα κλειδώνουν. Και έτσι δεν θα ξέρει η Ρωσία ποιοι τα έχουν για να μπορέσει να τα πάρει αν τα χρειαστεί. Αυτέ είναι οι δικέ μου υποθέσει. Συνεχίζουμε στη Ρωσία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να βάζει κυρώσει σε Ρώσου miner. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε σήμερα κύρωση σε Ρώσο εξορίχτη με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιοριστικών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών να βάζει κυρώσεις στην BitRiver με έδρα τη Μόσχα. Επίσης, περιόρισε και 10 θυγατρικές της BitRiver σε Ρωσία και Ελβετία. Αυτό για την ίδια την εταιρεία σημαίνει ότι πρώτον είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρει εξοπλισμό ASIC ή κάρτα γραφικών για να κάνει εξόρυξη και ό,τι bitcoin βγάζει αυτή η εταιρεία πέρα από ρούβλια δεν θα μπορεί να τα ανταλλάξει με ευρώ ή δολάρια γιατί φαίνεται ότι αυτή η εταιρεία έχει παράγει αυτά τα bitcoin, είναι όλα στο blockchain γραμμένα. Οπότε θα έχει αποκλειστεί από τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ανταλλακτήρια και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν φυσικά στις κυρώσεις. Συνεχίζουμε. Στην Ιρλανδία, που το Υπουργείο Στέγασης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτιστικής Χειρονομιάς της Ιρλανδίας έχει βγάλει νόμο ο οποίος λέει ότι τα κόμματα στην Ιρλανδία δεν μπορούν να πάρουν bitcoin ως δωρεά. Έχει διακόψει δηλαδή τις δωρεές bitcoin στα κόμματα. Αυτό γίνεται επειδή η Ιρλανδία πάει σε εκλογές και φοβούνται ότι ο ρώσικος δάχτυλος μπορεί να δώσει bitcoin σε διάφορα κόμματα για να τα στηρίξει, αλλά φυσικά θα τα εξαγοράσει ώστε να έχει λόγο μέσα στην Ιρλανδία. Και για να το αποτρέψει αυτό το πράγμα, έχει διακόψει τις δωρεές bitcoin στα κόμματα της Ιρλανδίας, για να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε. Στην Βραζιλία, λοιπόν, η Τράπεζα Ανάπτυξη της Βραζιλίας συνεργάστηκε με το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ένωσης TCU, που είναι ένα συνταγματικό όργανο της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του δικτύου blockchain της Βραζιλίας. Η Βραζιλία θέλει να μπει μέσα στα κρύπτο, έχει ήδη σχεδιάσει το δικό της CBDC και θα φτιάξει και το δικό της blockchain, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια. Αυτό το κάνει επειδή στη Βραζιλία πάρα πολλοί άνθρωποι είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Και με τα κρύπτο θέλει να τους βάλει μέσα. Και έχει απόλυτο δίκιο και μπορεί να το πετύχει. Και συνεχίζουμε στην Ευρώπη. Σήμερα θα σας ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο για τις ειδήσεις μου, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι γίνεται στην Ευρώπη. 40 εταιρείες κρυπτογράφησης υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα όργανα της Ευρωβουλής. Και τι λένε. Σε δήλωσή τους λένε ότι θέλουμε να εκφράσουμε επειγόντως την ανησυχία μας για τους προτινόμενους νόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούν την ιδιωτική ζωή των ατόμων καθώς και την ψηφιακή καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αναφερόμαστε στους νόμους που θέλουν να περάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα πορτοφόλια που είναι χωρίς κράτηση, δηλαδή πορτοφόλια που δεν ξέρει κανένα σε ποιον ανήκουν. Και θέλει να βγάλει νόμους ότι αυτά τα πορτοφόλια πρέπει ο άλλος να δηλώνει τι έχει μέσα και ποιος είναι. Και όλα τα στοιχεία, όχι απλά με λένε Γιώργο, τα πάντα. Και αυτό, όπως λένε και έχουν δίκιο, είναι καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής και θα βλάψει πάρα πολύ την Ευρώπη. Και θα πάει την Ευρώπη ίσως και πίσω στο μεσαίωνα, ενώ οι άλλοι θα βρίσκονται στο μέλλον. Όπως έχουμε δει στα προηγούμενα επεισόδια. Και αναμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και στα προηγούμενα επεισόδια σας είχα καλέσει να στείλουμε όλοι μαζί μια επιστολή, το οποίο ουσιαστικά λέει στους Έλληνες ευρωβουλευτές ότι αυτοί οι νόμοι δεν είναι καλοί και βλάπτουν την ιδιωτική ζωή και την καινοτομία στην Ευρώπη. Και αναμένουμε. Και θα πάμε και στην Αμερική, όπως είπα, θα σας ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο σήμερα, με την αγαπημένη μας SEC να δίνει το πράσινο φως για ένα Bitcoin ETF της εταιρείας Circream. Αυτό είναι ξεχωριστό γιατί βασίζεται σε διαφορετικούς νόμους. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για πάρα πολλοί επενδυτές λένε ότι αυτό είναι ίσως το τελευταίο βήμα της SEC και μετά από αυτό δούμε επιτέλους το πολυπόθητο Spot Bitcoin ETF. Για να σας δώσω λίγες περισσότερες λεπτομέρειες, όταν η Circream πήγε στη SEC και της έδωσε ένα τόνο χαρτιών και είπε το Bitcoin ETF μου, παρακαλώ εγκρίνετε το, το είδε SEC και είπε εντάξει δεν θα το εγκρίνω. Και στα πλάγια τους έσπρωξε κάποια χαρτάκια, συγκεκριμένα τους έσπρωξε το 33 Act που είναι ο νόμος περί κινητών αξιών του 1933, το 34 Act που είναι η νόμη περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934 και το 40 Act
που είναι ο νόμος περί εταιριών επενδύσεων του 1940. Και ουσιαστικά της είπε ότι αυτή εδώ πέρα είναι η νόμη που εσύ δεν μπορείς να τους παραβιάσεις και αν δεν μου εγκρίνεις το Bitcoin ETF μου, με βάση αυτούς τους νόμους τους οποίους παραβιάσεις, εγώ θα σε μηνύσω, όπως έχουμε πει πολλά και στα προηγούμενα επεισόδια. Και έτσι η SEC είδε αυτούς τους νόμους και λέει υπογράφουμε εδώ. Και αναμένω την επόμενη εταιρεία που θα ζητήσει επίσημα spot Bitcoin ETF και θα σπρώξει και αυτά τα τρία χαρτάκια που είναι η άση στο μανίκι μας για να εγκριθεί το spot Bitcoin ETF. Και πάμε σε νέα για να βαθμίσει τα κρύπτο με το Cardano, το οποίο έχει εφεύρει ένα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου εργαλείο που θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μαζική ανάπτυξη του δικτύου και στη χρήση του. Λοιπόν, μιλάμε για το εργαλείο Marlowe. Αυτό το εργαλείο ουσιαστικά είναι μια γλώσσα που επιτρέπει στους προγραμματιστές μέσω του Marlowe Playground να δημιουργήσουν φόρμες έξυπνων συμβολέων για το οτιδήποτε. Πως συμβόλαια μεσογείσης, ομόλογα, μηδενικού κουπονιού και ό,τι έξυπνο συμβόλαιο θέλετε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον οποιοδήποτε άνθρωπος χωρίς να έχει γνώσει προγραμματισμού ή να χρειάζεται να προσλαμβάνει ένα προγραμματιστή, θα μπορεί να πηγαίνει στο δίκτυο του Cardano να δει τι έξυπνο συμβόλαιο θέλω να φτιάξω. Θέλω αυτό το έξυπνο συμβόλαιο. Θα βάζει το όνομα του έξυπνου συμβολέου, τι ποσοστά μπορεί να παίρνει από τα χρήματα που έρχονται στο έξυπνο συμβόλαιο, πώς θα κινείται, τα πάντα εύκολα και ωραία. Σκεφτείτε το όπως πιο πίσω από το 2010, που αν μια επιχείρηση ήθελε να μπει στο διαδίκτυο, δηλαδή ήθελε να φτιάξει μια σελίδα, έπρεπε ή να ήξερε αυτό προγραμματισμό σε σελίδων ή να προσέλαμβανε μια εταιρεία ή 2-3 προγραμματιστές για να κάνει τη δουλειά του. Και σιγά σιγά έχουμε φτάσει στο σήμερα που υπάρχουν έτοιμες πλατφόρμες που δίνεις 20 ευρώ το μήνα και σου δίνουν όλα τα εργαλεία έτοιμα και ουσιαστικά εσύ βάζεις κουτάκια και φτιάχνεις εύκολα και γρήγορα την ιστοσελίδα σου. Εδώ πάμε στα κρύπτο. Αύριο μεθαύριο οποιαδήποτε επιχείρηση και οποιοδήποτε άνθρωπος, όπως είχαμε κάποτε την ιστοσελίδα μας, τώρα θα έχουμε το έξυπνο συμβόλαιό μας. Και για να μην πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά σε προγραμματιστές, θα μπορούμε να πηγαίνουμε στο Cardano, να παίρνουμε το πρωτοκολλάκι μας, να βάζουμε τα βασικά που εμείς θέλουμε και όλα έτοιμα. Και ένα άλλο θετικό για το Cardano είναι αυτό το NFT, το οποίο πουλήθηκε για 135 ADA, αξίας 128.000 δολαρίων σημερινές τιμές ADA. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα NFT στο Cardano συνεχίζουν και ακριβαίνουν. Όπως και στο Ethereum ακριβαίνουν. Οπότε αργά ή γρήγορα θα δούμε ένα pump στο Cardano, ελπίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Ethereum. Λοιπόν, συγκεκριμένα, αυτό το Σάββατο οι προγραμματιστές του Ethereum 2 έχουν δηλώσει ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν τη δεύτερη δοκιμή συγχώνευσης. Αυτό το Σάββατο. Και είχαμε δει ήδη μέσα στον Απρίλιο την δοκιμή που είχαν κάνει με το Shadow Fork, που είχαν φέρει αληθινά δεδομένα μέσα στο σερβερ του Ethereum 2 για να τα δοκιμάσουν. Και αναμένουμε αυτό το Σάββατο να δούμε τη δεύτερη δοκιμή, πώς θα πάει και τι προβλήματα θα βγάλει. Και φυσικά αναμένουμε τον Ιούνιο ή πιο μετά τον Ιούνιο να δούμε και την ολοκληρωτική αναβάθμιση του Ethereum 2. Μην παραξενευτείτε αν δούμε και την ολοκληρωτική αναβάθμιση μέχρι το 2023. Δεν μιλάμε για το πλήρες πακέτο που θα τρέχει, θα κάνει, θα ράνει. Μιλάμε απαλά από proof of work σε proof of stake. Τίποτα παραπάνω. Να μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι το super τούμπανο Ethereum που περιμένουμε αυτό. Είναι μια αναβάθμιση προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε με νέα για το Ethereum με το MakerDAO. Το MakerDAO είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός που πάνω έχει το DAI stablecoin, που είναι ένα πολύ σημαντικό stablecoin γιατί αν δεν κάνω ήταν το πρώτο αποκεντρωμένο stablecoin. Μετά έρθε το Terra Luna. Και φεύγει από το δίκτυο του Ethereum και πάει σε ένα layer 2 του Ethereum, το Starknet, που ουσιαστικά είναι σαν να λέμε το Polygon. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγαν στο Polygon, αλλά εντάξει. Αυτό θα γίνει στις 28 Απριλίου και ο λόγος που πήγανε είναι για να έχουν 10 φορές λιγότερα fee, που στο Ethereum ξέρουμε όλοι ότι έχουν ξεφύγει. Και προχωράμε. Στην Porsche, η οποία τώρα δέχεται Bitcoin πέρα από Shiba Inu και Dogecoin που είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο, χάρη στην συνεργασία που έχει η BitPay, και μια που πιάσω στο στόμα μου το Shiba Inu, πάμε σε μια εταιρεία που δέχεται Shiba Inu. Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής της κοινότητας Shiba Inu της Βενεζουέλας, ο όμιλος Fidinam, μια πολυεθνική εταιρεία που έχει έδρα την Ελβετία, δέχεται τώρα πληρωμές με Shiba Inu, χάρη στην εργασία που έχει με την BitPay. Αυτός ο όμιλος βρίσκεται επίσης στη Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ισπανία πολύ σύντομα. Και συνεχίζουμε στο Decent DAO. Τι είναι αυτό? Το Decent DAO είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον community ανοιχτού κώδικα, οι οποίοι μπορούν να πηγαίνουν εκεί πέρα ταλέντα και επενδυτές, και αν είσαι ταλέντα, προγραμματιστής ή έχεις μια ιδέα για το δικό σου κρυπτονόμισμα, μπορεί να βρεις εκεί πέρα τον επενδυτή σου για να σου δώσει λεφτά. Και αν είσαι επενδυτής και θες κάπου να βάλεις τα λεφτά σου για να τα κάνεις περισσότερα, μπορεί εκεί να βρείτε το ταλέντο σας. Αυτό το αποκεντρωμένο στούντιο έχει πάρει 10 εκατομμύρια δολάρια από την Decent Lab, Block Tower Capital, ένα KX, Digital Currency Group και άλλους. Και να πούμε εδώ πέρα ότι το Decent DAO είναι μια συνέχεια του Decent Labs που κυκλοφόρησε το 2017 και ο στόχος του είναι να βρει
όλοι προγραμματιστές για τα μπίφη του Ethereum. Είναι μια συνέχεια αυτήν της προσπάθειας. Και πάμε και στην Coinbase, η οποία έβγαλε το marketplace, όπως είχαμε δει και στα προηγούμενα επεισόδια. Είναι πλέον σε beta και θα είναι ανοιχτό σε beta για 6 μήνες και ξεκινάει από σήμερα. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι ότι αν θέλετε να αγοράσετε κάποιο NFT, θα πληρώσετε μόνο αυτόν που το πουλάει. Το ανταλλακτήριο θα έχει μηδενική χρέωση τώρα που είναι στην beta. Μετά θα δούμε. Και πάμε να δούμε λίγο την αγορά, η οποία είναι θετική, είναι πράσινη, είναι όμορφη. Δεν έχουμε σπάσει το μικρό support στα 42.500, αλλά κοντεύουμε. Και είμαστε ουσιαστικά εδώ. Τα support μας είναι στα 38, μεγάλο resistance στα 46. Είμαστε πολύ κοντά στο να σπάσουμε τα 42.500 και αναμένουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 21/4/2022. Να σημειώσω ότι το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι και αφήστε ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.